Παιδιά, λοιπόν, ελπίζω να έχουμε έναν πανέμορφο Δεκέμβρη, πανέμορφα Χριστούγεννα μέχρι αυτή τη στιγμή. Καλά Χριστούγεννα σε όσους βλέπετε το συγκεκριμένο βίντεο. Πριν ακριβώς ένα μήνα ανάρτησα τα τελευταία αποτελέσματα της ομάδας μας από τα trade ideas τα οποία δίνουμε. Σκέφτηκα να κάνω έναν ολικό βίντεο για τον μήνα Δεκέμβριο. Ξέρω πως ήμασταν λίγο απόντους τις τελευταίες τρεις εβδομάδες, αλλά με το Παγκύπριο και Πανελλήνιον Convention διαδικτυακά, τους νέους μαθητές, τα trades, όλα αυτά καταλαβαίνεις, δεν πήγαμε τον χρόνο. Αλλά we are back. Σε αυτό το βίντεο θα μοιραστώ μαζί σου τα αποτελέσματα του 2020 σε ολικών επίπεδων και τα αποτελέσματα του Δεκέμβρη για το 2020. Άρα, let's get to it. Λοιπόν, κλείσαμε το Δεκέμβρη του 2020 με 2,6% loss. Κάτι που θέλω να καταλάβεις είναι πως ρισκάρουμε ένα trade έναν με 0,5%. Ο λόγος λόγω είναι ότι δεν χειριζόμαστε μικρά ποσά, 500, 1000, 2000, χειριζόμαστε πολύ μεγαλύτερα ποσά, τουλάχιστον εγώ προσωπικά. Άρα καταλαβαίνεις ότι 1% είναι πολύ σεβαστό ποσοστό του κεφαλαίου μου. Αν για παράδειγμα ένας μαθητής μας έχει 500 ευρώ, 1000 ευρώ, εκεί μπορεί να ρισκάρει περισσότερα γιατί 1% είναι 10 ευρώ. Στο τέλος της ημέρας το ρίσκο κάθε μαθητή είναι πάνω στη δική του κρίση. Okay? Λοιπόν, και εδώ μπορείς να δεις τα trades τα οποία στείλαμε ο Μάριος ο Κουλουμπρίς για το μήνα Δεκέμβριον. Συγκεκριμένα μιλούμε για τις 3 πρώτες εβδομάδες του Δεκέμβρη, okay, λόγω του ότι μέχρι τις 20 του μήνα κάναμε trading. Obviously γιατί είναι Χριστούγεννα, επόμενη εβδομάδα είναι Πρωτοχρονιά. Και αν γνωρίζεις λίγο από trading, ο Δεκέμβρης, για να είμαι ειλικρινής, είναι ένας πολύ περίεργος μήνας. Εγώ προσωπικά έκανα λάθος που έκανα trading, έκλεισα το μήνα μου με loss. It's okay, θα πάρω το loss μου σαν I'm gonna take my loss like a boss, okay. Και anyway, ήδη ξεκίνησα να προετοιμάζομαι για το 2021. Ετοίμασα τον journal μου και ελπίζω να έχεις κάνει και εσύ το ίδιο. Backtesting, relearning, unlearning. Και γενικά ο Δεκέμβρης είναι ο καλύτερος μήνας για να διαβάσεις και να ετοιμαστείς για καλύτερα αποτελέσματα μέσα στην επόμενη χρονιά. Πάμε. Στείλαμε τα Χριστούγεννα. Τα Χριστούγεννα λέω. Στείλαμε 25 του Νιόβρη. Pending order selling στο EURUSD. Δεν ενεργοποιήθηκε ποτέ. USDJPY κλείσαμε με 1% loss. EURUSD το στείλαμε 2 φορές break-even, μετά το στείλαμε ακόμη 2 φορές και χάσαμε 1,5%. USDCHF χάσαμε 1%, USD cut break-even, USDCHF 2,5% profit, μαζί με take profit 1 προς 3 σχεδόν. CAD-JPY stop loss με 0,6, USDCHF, EURUSD break-even και 16 του μήνα, του Δεκέμβρη, stop loss το EURUSD. Κάτι το οποίο τώρα, λόγω του ότι λειτουργούμε με πλήρη διαφάνεια και ειλικρίνεια. Θα κάνω scroll κάτω. Μπορείς να κάνεις screenshot τα trade ideas για να βλέπεις τις ώρες και μέρες που στάληκαν. Εννοείται ότι αν γνωρίζεις να κάνεις backtesting, feel free να κάνεις backtesting, να δεις τα trades. Τα αποτελέσματα μας μιλούν από μόνα τους. Δεν χρειάζεται να κάνουμε, να πούμε οτιδήποτε κάτι το οποίο να μην ισχύει. Το EURUSD το οποίο είχαμε στείλει το τελευταίο, βγάλε screenshot. EURUSD εδώ, βγάλε screenshot. Okay, USD CHF βγάλε screenshot. Βγάζε screenshot, θα τα περνώ κάνα γλίγορα γιατί είναι αρκετά trades, είναι ολοκλήρου του μήνα. CAD-JPY βγάλε screenshot. USD CHF βγάλε screenshot. Εντάξει, κάτι που θέλω να καταλάβεις, USD CAD βγάλε screenshot. USD CHF βγάλε screenshot. Okay, EURUSD, βγάλε screenshot. Κάτι που θέλω να καταλάβεις. Τέσσερα trades μας ήρθαν και χτύπησαν break-even. Τα break-evens μας όλα πήγαν σε risk to reward έναν προς ένα. Δηλαδή σημαίνει ότι αν για παράδειγμα το stop loss είχε 30 pips, το trade είχε έρθει minimum στα 30 pips πριν να γυρίσει να μας χτύπησε break-even. Break-even σημαίνει ότι ούτε χάσαμε ούτε κερδίσαμε λεφτά. Κάθε φορά που έναν trade πηγαίνει σε έναν προς έναν risk reward, εμείς κλείνουμε 0,20 με 30% από τα κέρδη μας εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή. Τώρα, εννοείται ότι το partial profiting είναι προσωπική προτίμηση, άρα δεν θα το μετρήσω. Αν κάνεις τους υπολογισμούς, αυτός ο μήνας έκλεισε με περίπου 1 με 1,5% loss, αν
αν έκλεινες partial profits, αλλά εγώ θα το κρατήσω με το 2,6% loss, υποθέτοντας ότι δεν έκλεινες. Αλλά εγώ είμαι τεράστιος υποστηριχτής του partial profiting. So, αυτά είναι τα trades τα οποία στείλαμε. Ελπίζω να τα βγάλεις και screenshot. Επίσης, μπορείς να δεις ότι στέλνουμε και before, το πριν και το μετά των γραφικών παραστάσεων που είναι πάρα πολύ δυνατό. Παιδιά, είμαστε ένα από τους λίγους μέσα στο industry που ξέρουμε τι κάνουμε. Και κάτι που θέλω να καταλάβεις είναι το εξής. Κλείσαμε το 2020 με 47,3% capital growth. Αυτό δεν είναι αστείο. 47,3% growth ρισκάροντας μισόν με 1% του κεφαλαίου σου. Τώρα σίγουρα τα αποτελέσματα δεν είναι εγκυμένα. Αυτά είναι trade ideas από τα μαθήματα τα οποία κάνουμε. Τι σημαίνει αυτό, ότι η τελική απόφαση του πόσο θα ρισκάρεις, πόσο θα διαχειριστείς το trade, πότε θα βγεις, πότε θα μπεις, ανάλογα με το τι θεωρείς εσύ κατάλληλον, είναι δική σου απόφαση βάσει της γνώσης σου, αλλά να ακολουθήσεις κατά γράμμαντες ιδέες του Μάριου Κουλουμπρί, του ελληνόφωνα καθηγητής Ακαδημίας μας. Μιλούμε για 47,3% κέρδος μέσα στο μήνα Δεκέμβρη. Sorry, μέσα στον χρόνο του 2020. 47,3% αν έρθεις και κάνεις έναν average, είναι σχεδόν 4% profit. Τώρα, δεν μιλώ για μικρά κεφάλαια, ok. Εγώ προσωπικά μιλώ για 50,000-100,000, άρα αν έρθεις και υπολογίσεις το 3,5%, δες το πόσο το οποίο βγαίνει. Και υπάρχουν τρόποι να γίνεις funded trader, το έχουμε συζητήσει ξανά και ξανά και σε εκπαιδεύουμε μέσα στην Ακαδημία μας. Άρα καταλαβαίνεις, αν αρχίζεις για παράδειγμα 100,000, κοίταξε πόσο sexy είναι. Οκ, 3,9%. Εντάξει, αν έχεις μικρό κεφάλαιο εννοείται μπορείς να ρισκάρεις περισσότερο της 100, γιατί είναι μικρότερο ποσό. Αλλά 47% στο industry το οποίο είμαστε, δεν είναι αστείο. Profit. Και μπορείς να δεις όλα μας τα trade από το Φεβράρι μέχρι σήμερα, να δεις ότι δεν λέμε κάτι το οποίο δεν ισχύει. Όλα είναι στο IAM Ελληνικά, το Facebook group μας, τα units, το unit νούμερο 2. Όλα είναι αναρτημένα εκεί πέρα. Μπορείς να δεις όλα τα trades τα οποία δώσαμε. Ρε, αν θες να κάνεις backtesting τα trades όλου του 2020, έναν μπορείς. Okay. Λειτουργούμε με πλήρη διαφάνεια. Και αν κλείσαμε με 47% το 2020, στο εγγύμε το 2021 θα είναι πανικός. Υποτίθεται ήταν pandemic year, χρονιά με πανδημία, και κλείσαμε με 47% κέρδος. Δεν φαντάζεσαι τι θα κάνουμε στο 2021 και σου εγγυούμε πρέπει να κάνεις join τώρα. Ο Δεκέμβρης για μένα είναι μήνας διαβάσματος, όσον το σκέφτεσαι ρε χάνεις χρόνο, χάνεις λεφτά, το λέω εδώ και 12 μήνες. Οι πετυχημένοι άνθρωποι παίρνουν αποφάσεις πάρα πολύ γρήγορα και τις αλλάζουν, εάν τις αλλάξουν πάρα πολύ σπάνια και αργά. Αλλά πάρε την απόφαση, ξεκινά στην Ακαδημία, ξεκινά να διαβάζεις, γιατί χάνεις λεφτά. Όσο δεν μαθαίνεις αυτήν τη γνώση, δεν με ενδιαφέρει οτιδήποτε. Ό,τι θέλει να πει οποιοδήποτε hater. Εγώ μιλώ με αποτελέσματα. Μιλώ με στατιστικά, μιλώ με screenshots και αποδείξεις. Okay. Καλή συνέχεια, καλά Χριστούγεννα και στείλω ένα προσεγγό μήνα να ξεκινήσουμε. Ο Θεός μαζί σου. Τα λέμε στην κορυφή.